Είναι μια ενδιαφέρουσα ημερίδα εδώ στην Ομοσπονδία με ένα δελτίο τύπου που είχαμε βγάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Πιθανόν να μην είχε την απήχηση, εννοώ το δελτίο τύπου που βγήκε, γιατί ήταν μέσω προεκλογικής περίοδου. Θεωρήσαμε όμως, επειδή το θέμα των ρυθμίσεων είναι άμεσο, ότι άμεση πρέπει να είναι και η ενημέρωση προς τα μέλη μας όσο αφορά τη διαδικασία ρύθμιση των χρεών, είτε είναι στην εφορία, είτε είναι στα ασφαλιστικά ταμεία και εκεί είτε ως εργοδότες, είτε ως οφειλές στον παλιό ΟΑΕ. Υπήρξε αρκετός, ήταν ικανοποιητική σήμερα η παρουσία αυτών που ενδιαφέρονται για τις ρυθμίσεις και ήταν πάρα πολλές οι ερωτήσεις και νομίζω ότι απαντήθηκαν όλες και κατανόησε ο κόσμος το τι χρειάζεται για να προχωρήσει στη διαδικασία ρύθμισης, οι προθεσμίες, οι προϋποθέσεις, οι δόσεις, όλα αυτά συζητήθηκαν σήμερα και νομίζω ότι ενημερώθηκε ο κόσμος πολύ σωστά και αν χρειαστεί θα την επαναλάβουμε. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για ρύθμιση των χρεών στην εφορία είναι μέχρι 28 Ιουνίου και προς τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Γενικώς βλέπετε τις προϋποθέσεις και τους όρους που να πιάνουν αυτό που λέμε όσο το δυνατόν περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικώς ανθρώπους που οφείλουν. Ναι, νομίζω ότι πιάνει ένα μεγάλο ποσοστό κυρίως η ρύθμιση στην εφορία. Στα δε ασφαλιστικά ταμεία και είτε ως εργοδότης είτε ως αυτοαποσχολούμενος πιάνει το σύνολο. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη η ρύθμιση κυρίως προς την εφορία. Δεν περιλαμβάνουν 120 δόσεις στα νομικά πρόσωπα, όπου εκεί μπορούν να ρυθμίσουν ως 36 δόσεις. Είναι ένα θέμα αυτό εδώ. Γίνεται ένας διαχωρισμός για μένα κακός. Παρ' όλα αυτά όμως και εκεί με κάποια εισοδηματικά κριτήρια τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να επαχθούν στις 120 δόσεις. Υπάρχει ελάχιστη καταβολή. Αλλά θεωρώ ότι η ρύθμιση κυρίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ιδιαίτερα προς τον ΑΕ είναι πάρα πολύ καλή. Είπατε για τα νομικά πρόσωπα ότι δεν μπορούν να μπουν και μπαίνουν στις 36. Αυτό ισχύει είχε και για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι και αυτοί πολλές φορές οφείλουν τα σε όχι. Για τα μη κερδοσκοπικά σωματεία, μάλλον για τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, ισχύει η ρύθμιση 120 δόσεων όπως και στα φυσικά, πρόσωπα. Παραδείγματος χάρη η Ομοσπονδία που είναι ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εάν έχει οφειλές στην εφορία, μπορεί να μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Μία εταιρεία εμπορική, είτε είναι ΑΕ, είτε είναι ΕΠΕ, είτε είναι ΟΜΕ, προσωπική εταιρεία, αυτή δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σε περίπτωση που μια εταιρεία, κάποιος μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι παλιές οφειλές του, ξέρω εγώ μπήκε στις 120 δόσεων για μια συγκεκριμένη οφειλή, κάποιες άλλες οφειλές του συνεχίζουν να τρέχουν κανονικά. Στις 120 δόσεις μπορεί να μπουν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Δηλαδή, οφειλές που έχουν δημιουργηθεί και αφορούν το 2018 και πριν, μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ασχέτως αν έχεις ρυθμίσει αυτές τις δόσεις, μπορείς να τις επαναρυθμίσεις. Έτσι. Το 2019 θα πρέπει ή να τις πληρώσεις ή να μπεις στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων που θες, εάν θες να επαχθείς στη ρύθμιση των 120 δόσεων.